μόλις δραπέτευσα από το Ανατολικό Μπλοκ. Αυτό είναι το τείχος του Βερολίνου. Και αυτό είναι το νέο Kia Stonic. Ήρθαμε λοιπόν στο Βερολίνο για να οδηγήσουμε τη νέα πρόταση του Κορεάτη κατασκευαστή στο B-segment, στην B-κατηγορία για τα SUV. Μια κατηγορία που ούτε λίγο είτε πολύ πουλάει 1,1 εκατομμύρια μονάδες το χρόνο και το 2020 θα σκαρφαλώσει στα 2 εκατομμύρια. Για την Kia, το Stonic θα είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος όσον αφορά την επίτευξη του στόχου να πάρει μεγάλο μερίδιο από την κατηγορία B-segment SUV. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Kia Stonic είναι η ποιότητα κατασκευής, ο σχεδιασμός και όλη η τεχνολογία που φιλοξενεί στο σώμα του, μια τεχνολογία που συνάδει τόσο στην ενεργητική όσο και στην πρακτική ασφάλεια. Όλα αυτά πιστοποιούνται από μια 7ετή εγγύηση εργοστασιακή ή 150.000 χιλιόμετρα. Έχουν κάνει σοβαρή δουλειά οι Κορεάτες για να δίνουν τόσο βαριά εγγύηση για τόσα πολλά χρόνια. Σχεδιαστικά, το Kia Stonic αποπνέει φρεσκάδα και με τη μειώδη εμφάνισή του στοχεύει νεανικά κοινά με ή χωρίς οικογένεια. Παράλληλα, τα 183 χιλιοστά απόστασης από το έδαφος, η κοντή πρόβολη, οι προστατευτικές ποδίες στους προφυλακτήρες αλλά και στα πλαϊνά του αυτοκινήτου και οι μπάρες οροφής κλείνουν το μάτι σε όσους είναι ανήσυχοι και αγαπούν τις αποδράσεις εντός ή εκτός δρόμου. Το στιβαρό πάτωμα του Kia Rio του εξασφαλίζει άριστη συμπεριφορά, αθόρυβη κύληση και φυσικά ασφαλή μετακίνηση σε συνδυασμό βέβαια με αρκετά συστήματα ασφαλείας. Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα και 14 εκατοστά, ανοίγει πρόθυμα τις πόρτες του για να υποδεχθεί μεγάλο σώμα άτομα που απολαμβάνουν ευρυχωρία και άνεση μη αναμενόμενη από την εξωτερική συμπαγή μοντέρνα εμφάνισή του. Είναι αυτό που λέμε τα φαινόμενα πατούν. Παράλληλα, το Port Bagage ξεκινά την αποθηκευτική του ικανότητα από τα 352 λίτρα για να φτάσει τα 1155 με αναδιπλωμένα καθίσματα. Εκτός από άνεση, το εσωτερικό του είναι ευχάριστο, με σωστή συναρμολόγηση, πληθώρα αποθηκευτικών χώρων, ενώ η οθόνη 7 ιντσών βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό με ξεκάθαρα γραφικά και φυσικά δυνατότητα σύνδεσης με smartphones. Το αυτοκίνητο χτίζεται πάνω στην πλατφόρμα του Rio, θα βγαίνει μόνο σε μπροστινή κίνηση και θα υπάρχουν διαθέσιμα πάρα πολλά μηχανικά σύνολα, καθώς και μηχανικά και αυτόματα κυβότητα ταχυτήτων. Όσον αφορά τους βενζινοκινητήρες, δύο τετρακύλινδροι ατμοσφαιρικοί 1250 και 1400 κυβικών απόδοσης 84 και 100 ύπων αντίστοιχα. Πιο δυνατός, ο τρικύλινδρος 1000 κυβικών turbo απόδοσης 120 ύπων και τέλος, ο 1600 πετρελοκινητήρας με απόδοση 110 ύπους. Όσον αφορά τα κυβότια ταχυτήτων, θα συνδυάζονται με εξάρι όλοι οι κινητήρες πλην του 1250 που χρησιμοποιεί πεντατάχυτο κυβότιο. Εν αναμονή βέβαια του 2018, όπου ο κινητήρας των 1000 κυβικών θα συνδυαστεί με αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και θα κυκλοφορήσει και έκδοση με απόδοση 100 ύπων. Περνώντας στους χρωματισμούς, το Stonic δίνει πολλά περιθώρια εξατομίκευσης και όσον αφορά το εσωτερικό, υπάρχουν 4 χρωματικές επιλογές. Για το εξωτερικό, οι συνδυασμοί φτάνουν τους 20, με 9 χρώματα και 5 διαφορετικά χρώματα οροφής. Στη σύντομη γνωριμία μας στο Βερολίνο, διαπιστώσαμε ότι το αυτοκίνητο έχει ωραία κύληση, οι αναρτήσεις του είναι σφιχτές, όχι ενοχλητικές, δηλαδή περιορίζουν τις μεγάλες κλίσεις και το τιμόνι του έχει καλή κατευθυντικότητα. Και για να φτάσουν στο ζητούμενο, δηλαδή το πόσο κοστίζει το πολύ αναμενόμενο Kia Stonic. Προσπάθησαν πολλοί άνθρωποι της ελληνικής αντιπροσωπείας, οι τιμές ξεκινούν μόλις από 13.990 ευρώ.